Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι Κυριακή 13 Οκτωβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Οι φοιτητές των τμήματων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου που βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη ήρθαν, είδαν και νίκιασαν σπίτια. Η διαδικασία των εγγραφών στα τμήματα έχει ολοκληρωθεί και οι περισσότεροι φοιτητές έχουν ήδη μπει στα νέα του σπίτια. Οι κτηματομεσίτες πρωτεύουσας νομού Εύρου έκαναν τον απολογισμό τους, επισημαίνοντας πως η κίνηση και η ενοικίαση σπιτιών ήταν ικανοποιητικές. Οι εγγραφές στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης ολοκληρώθηκαν και η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών των τμήματων που βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη έχει ήδη εγκατασταθεί στην πόλη. Οι κτηματομεσίδες κάνουν τον απολογισμό της κίνησης των φοιτητών στην αγορά των ακινήτων της πρωτεύουσας του νομού Εύρου. Είμαστε ικανοποιημένοι και από την κίνηση που υπήρχε, αλλά και ικανοποιημένοι πρέπει να έμειναν και όλοι οι φοιτητές και οι γονείς, γιατί είχαν την ευχέρεια να επιλέξουν σπίτια τα οποία κάλυπταν απόλυτα τις ανάγκες ενός φοιτητή, μιας φοιτήτριας. Τι θέλω να πω με αυτό. Δίχωρα σπίτια τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, γιατί πλέον οι ιδιοκτήτες τα φροντίζουν πολύ περισσότερο, επειδή οι άνθρωποι θέλουν να είναι νοικιασμένα, στη σεζόν των φοιτητών, ένας φοιτητής μπαίνει μέσα και βρίσκει και από αυτονομία στη θέρμανση, σε επιπλωμένα διαμερίσματα, βρίσκει ηλεκτρικά, έπιπλα, τις κουρτίνες, έναν όμορφο χώρο ώστε να μπορεί να μείνει τα 4 χρόνια ή τα 6 χρόνια ανάλογα με το πανεπιστήμιο, και νομίζω ότι ήταν μια καλή χρονιά σχετικά, αν και υπήρχε μια οικονομική δυσκολία από την πλευρά των γονέων. Οι τιμές στα προσενοικίαση ακίνητα κοιμάνθηκαν περίπου στα περσινά επίπεδα και χαρακτηρίζονται από τους κτηματομεσίτες λογικές, αν αναλογιστεί κανείς πως οι ιδιοκτήτες τους τα πρόσεξαν ιδιαίτερα και προέβησαν σε ανανεώσεις χώρων και ανακαινήσεις, προκειμένου να μην μείνουν τα σπίτια τους ξενίκιαστα. Οι τιμές κοιμάνθηκαν πολύ φυσιολογικά φέτος, με μία μικρή πτώση πάλι από πέρυσι, αλλά στο σύνολο από το 2008 γύρω στο 20-30%, άρα λοιπόν ικανοποιημένοι, ξαναλέω, και οι γονείς και τα πορτοφόλια τους επίσης. Για να σας δώσω ενδεικτικά κάποια νούμερα, θα σας πω ότι το 2008 για παράδειγμα υπήρχαν διαράκια στο κέντρο που νοικιαζόταν 300 ευρώ και φέτος παρόμοια ή και τα ίδια διαράκια νοικιάστηκαν στα 260, 250, καμιά φορά και 240 ευρώ. Ακόμη και για τους φοιτητές που βρίσκονται ακόμη σε αναζήτηση χώρου, κτηματομεσίτες της πόλης επεσήμαναν πως ακόμη υπάρχουν σπίτια σε καλές τιμές παρά το γεγονός πως αρκετά ακίνητα έχουν ήδη νοικιαστεί. Αυτή τη στιγμή πάρα πολλά σπίτια δεν υπάρχουν. Είναι 2-3 ακόμη τα οποία για κάποιους λόγους ήταν πιασμένα από φοιτητές τελειόφοιτους που άργησαν να αδειάσουν και άρα είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμα. Πράγματι όμως υπάρχουν και παιδιά που έρχονται ακόμα, γιατί είναι πολλά τα παιδιά που δεν ήρθαν στην ημερομηνία των εγγραφών και λόγω των απεργιών και λόγω της απόστασης μερικές φορές. Έχουμε δηλαδή ακόμα κίνηση, υπάρχουν φοιτητές που έρχονται ακόμα και σήμερα αυτές τις μέρες για να κάνουν την εγγραφή και να ψάξουν για σπίτι ταυτόχρονα. Ένα ακόμη άτομο με αναπηρία επιλέγει την κάμερα σε μια προσπάθεια να βρεθεί λύση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα κυκλοφορώντας στην Αλεξανδρούπολη. Η καταγγέλωση επισημαίνει για άλλη μια φορά ότι ούτε η πόλη αυτή καθ' αυτή, αλλά ούτε και οι πολίτες κρατούν τη στράση που πρέπει σε ανθρώπους με υποβοηθούμενη κίνηση. Σε απλά ελληνικά, αυτό σημαίνει ότι στην Αλεξανδρούπολη του 2013 η κίνηση με αναπηρικό αμαξίδιο είναι σχεδόν αδυνατή. Αγανακτισμένη δηλώνει η Παρασκευή που εδώ και 3 χρόνια κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο. Ή τουλάχιστον προσπαθεί να κινηθεί, αφού όπως λέει η ίδια, το αμαξίδιό της δεν μπορεί να κινηθεί ούτε καν σε δημόσιες υπηρεσίες. Για μας, παιδιά, τα άτομα που έχουν πρόβλημα, δεν υπάρχει καθόλου κράτους πρόνοιας. Λοιπόν, είχα ένα φοβερό πρόβλημα προχθές με το ΙΚΑ. Έπρεπε να πάω να πάρω κάτι αποτελέσματα. Δεν είχε πρόσβαση καθόλου. Για να μπορέσω να πάω μέσα στο κατάστημα του ΙΚΑ, ενώ υπάρχει ράμπα υποτυπώδη, έπρεπε να βοηθήσουν να με κινήσουν με το μηχανάκι 4 άντρες. Αυτό για να μπω, μετά για να βγω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Έχω μιλήσει και με τον διευθυντή πριν ένα χρόνο. Αυτό γίνεται γιατί δίπλα ακριβώς χτίζεται στο ΙΚΑ μία μικρή οικοδομή με ένα σπίτι και έχουν αφήσει το πεζοδρόμιο τελείως μες στην άμμο. Δεν μπορούμε να κινηθούμε καθόλου. Όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλα άτομα που είναι και με τα μπαστούνάκια, που είναι με καροτσάκι. Η καταγγέλουσα δηλώνει ότι έχει πολλές φορές εκνευριστεί κινούμενη με το αμαξίδιό της μέσα στην πόλη, αφού οι συμπολίτες της δεν σκέφτονται πριν ενεργήσουν. Έτσι, πολλές φορές καταγράφονται εικόνες και ενέργειες που φαινομενικά μοιάζουν συνηθισμένες, από την άλλη όμως καθιστούν την κίνηση των ατόμων με αναπηρίες έναν δύσκολο άθλο. Θα ήθελα πραγματικά να πω ότι στην πόλη
στις ράμπες αφήνουν τα αυτοκίνητά τους πολύ και διάφοροι. Δεν προσέχουν καν αν υπάρχει πρόσβαση για κάποιον που έχει πρόβλημα. Τι να πω, τα αυτοκίνητα δεν μας επιτρέπουν να φύγουμε. Η κίνηση πώς είναι? Πολύ δύσκολη, δύσκολη. Σήμερα το πρωί κατέβαινα την κάθοδο. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς ποιο σημείο, υπάρχει ένας φούρνος εκεί. Κάποιοι θέλουν να κάνουν μόνωση στη πλάκα. Είχαν αφήσει, είχαν κλείσει, ενώ υπάρχει διάδρομος για να κινούμαστε εμείς, είχαν κλείσει τον δρόμο με άμμο και τσιμέντο. Εκείνη τη στιγμή πέρασε και ένας αστυνομικός, σταμάτησε και χαρακτηριστικά του λέω: «Μπορώ να βρίσω?» Μου λέει: «Όχι, δεν μπορείς να βρίσεις, γιατί άμα βρίσεις